Εν ώψη του καύσωνα τώρα πάμε στο Γιάννη Γιάκα, Γιάννη, οδηγίες αλλά και μέτρα για την προστασία των εργαζομένων εξάδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Ακριβώς Ματίνα, πρέπει να πούμε ότι μεταξύ άλλων οι άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, θα έχουν το δικαίωμα να δουλέψουν με τηλεργασία. Τώρα, ανάμεσα στα μέτρα, το Υπουργείο Εργασίας συστήνει στους εργοδότες να έχουν συχνά διαλύματα, ειδικά σε αυτούς που εργάζονται σε επέθριους χώρους ή σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες. Ε, μείωση της απασχόλησης κατά τις, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Γενικά, οι δουλειές που είναι σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, όχι μόνο έξω, αλλά και μέσα σε κεραμοποιία κτλ, θα πρέπει να προγραμματίζονται έτσι ώστε να είναι σε ώρες που έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ Ματίνα πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας θα εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να διαπιστώνεται αν τηρούνται αυτά τα μέτρα από τους εργοδότες. Μάλιστα, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.